Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο μαραφέτη μας να δούμε την σελίδα του Sigma Live. Ποιο είναι το θέμα εκεί που κυριαρχεί? Η Λευκοσία στο επίκεντρο των εξελίξεων. Σήμερα συνεδριάζει το ECOFIN. Κυρίαρχη η είδηση στο Sigma Live. Πάμε και στο In Business News να δούμε τις δύο εκεί οικονομικές ειδήσεις. Δώσε, δεν δίνει. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Η τεχνολογία έχει τα περίεργά της. Αφήνουμε το μαραφέτη, πάμε στον αντίλογο, ο οποίος επανακυκλοφορεί στα περίπτερα. Και υποψηφιότητα Αναστασιάδη, επικυρώνουν σε 2 εβδομάδες τα ανώτατα συλλογικά όργανα, θεμελιώθηκε η συμφωνία Δυσίδικο. Πλαίσιο αρχών, Κυπριακό οικονομία, εξυγχρονισμός κράτους και θεσμών. Εκλογές 2013 πάνω, υποψηφιότητα Σταύρου Μαλά, ιδιαίτερα στην τελική φάση της προεκλογικής εκστρατείας. Ο πρόεδρος Χριστόφιας στην πρώτη γραμμή. Θα μιλήσει και σε συγκεντρώσεις. Συνέντευξη στον αντίλογο Στέλιος Σαχνιώτης, χρειάζεται να προβληματιστούμε και να τολμήσουμε. Έλενα Αδάμου, Κύπρος, ένας ακριβώς προορισμός, μύθος ή αλήθεια. Αφιέρωμα Γιάννης Παπαϊωάννου, αυθεντικός και πηγαίος καλλιτέχνης, το τραγούδι του πέρασε μέσα από τη φωτιά και το σίδερο. Και βότανα και κυπριακή φύση, χρησιμότητά τους στην υγεία μας. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο του αντίλογου. Αφήνουμε τον αντίλογο, πάμε στον Φιλελεύθερο. Συνταγή για θεραπεία σοκ. Στο Φιλελεύθερο ολόκληρο το μνημόνιο της Τρόικας. Τα πάνω κάτω θα φέρει θεραπεία σοκ που προτείνει η Τρόικα για την Κύπρο. Με την επόμενη μέρα να περιέχει αρκετό ψαλίδισμα σε κεκτημένα και ωφελήματα. Το βιωτικό επίπεδο αναπόφευκτα γίνεται χαμηλότερο και το σφίξιμο στο ζωνάρι αρχίζει άμεσα και κρατά δυνατά μέχρι το 2013 και 2014. Ο Φιλελεύθερος παρουσιάζει τις εισηγήσεις της Τρόικας που αναμένεται να αλλάξουν την καθημερινότητα, τους μισθούς, τις συντάξεις και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η κυβέρνηση θα πρέπει να επιδοθεί σε ένα κυνήγι εσόδων και περικοπών και μέσα στους επόμενους 15 μήνες να πετύχει τους στόχους που θέτουν οι δανειστές. Το έλλειμμα για το 2012 θα πρέπει να είναι της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ και να μην υπερβεί σε ποσοστό το 4% του ΑΕΠ. Για τον λόγο αυτό χρειάζονται μέτρα για εξοικονομήσεις 175 εκατομμυρίων ευρώ ή 1% του ΑΕΠ πριν από το τέλος της χρονιάς. Το έλλειμμα για το 2013 θα πρέπει να συρρικνωθεί στα 440 εκατομμύρια ευρώ ή 2,5% του ΑΕΠ. Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνεται στην έκθεση των Τροικανών, απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα για 360 εκατομμύρια ευρώ ή 2,5% του ΑΕΠ. Κόψιμο άτα στον δημόσιο τομέα, 13ου μισθού, ψαλίδισμα επιδομάτων, μισθών, συντάξεων, ιδιωτικοποίηση κυπριακών αερογραμμών και ΣΥΤΑ. Αλλαγή στον τρόπο της δημόσιας διοίκησης. Καλύτερη στόχευση επιδομάτων. Είναι η πρώτη πικρή γεύση που αφήνει η Τρόικα στο τραπέζι. Απαιτεί αλλαγή συλλογικών συμβάσεων και κατάργηση άτα ακόμα και στον τουριστικό τομέα, ώστε να μειωθεί το κόστος και ο κλάδος να αποκτήσει ανταγωνιστικότητα. Αποκτά ιατρικό μουσείο η Κύπρος. Δηλώνουν άθεοι, δεν κάνουν θρησκευτικά, απαλλαγές μαθητών και από αρχαία ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή. Εγκλωβισμένο το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ να πω ότι μου λέγανε χθες που ξεκίνησε η σχολική χρονιά, υπάρχουν δημοτικά, λέει, που δεν έχουν βιβλία ακόμα, όπως το Δημοτικό Έγκομης. Δεν τους έχουν δώσει βιβλία, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κάντε κάτι, και δεν έχουν και διευθυντή εκεί, λέει. Πηγαίνει ένας αναβδομάδα, κάτι τέτοιο, θα το δούμε. Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, αυξήσεις στις αυξήσεις, συγκλώνησε η μαρτυρία Θεοφύλου. Σφαγή για 25 εκατομμύρια ευρώ λόγω Μαρή. Η κυβέρνηση έδωσε κρυφά στην ΑΕΚ 20 εκατομμύρια ευρώ από τη Λαϊκή Τράπεζα. Αλλά λουμ, η κυβέρνηση αρνήθηκε να πληρώσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ για τις γεννήτριες και η ΑΕΚ απείλησε ότι θα τα κρατήσει από την επιστροφή ΦΠΑ. Στην προηγούμενη αύξηση παρατραβήματος η αρχή ηλεκτρισμού είχε προκηρύξει διαγωνισμό για να εξασφαλίσει ανεκτά επιτόκια. Τελική μάχη Λευκοσίας Πάφου. Και πάμε και πάνω Λάζαρη στο Φιλελεύθερο. Πολεμικό τοπίο στη σκιά του μηχανισμού. Κόμματα ζητούν άμεση ενημέρωση και σύσκεψη. Κυβέρνηση, πακέτο και μετά διαβούλευση. Συντεχνίες έτοιμες για μάχη απορρίτουν τις προτάσεις της Τρόικας. Θερμό διήμερο Eurogroup ECOFIN. Και διαβάστε σήμερα στο κυνήγι, τριγώνια ορτίκια βγαίνουν στα παράλια, εξαφανίστηκαν οι φάσες, πέρδικες, έκλεψαν 300 από κλουβιά. Σου λέει γιατί να τα κυνηγάω, δεν πάντα να πάρω έτοιμα. Κύριε, λες. Παγανιά με βουρκάτορα. Τι είναι ο βουρκάτορας, δεν λες, δεν ξέρεις, πού να ξέρεις. Καυτά θέματα, τραχανάς με δηλητήριο, Λάζαρε. Πήραν φωτιά οι σούβλες. Θέματα από τον Φιλελεύθερο. Αφήνουμε τον Φιλελεύθερο, πάμε στον Πολίτη. Τρόικα. Στα χέρια ειδικής εταιρείας τα μη εξυπηρετούμενα. Θέλουν μηχανισμό για κακά δάνεια. Τα πλήστα από αυτά αφορούν τις επισφάλειες στην Ελλάδα. Οι ιδέες για τη δημιουργία μιας ειδικής εταιρείας, η οποία υπό τη μορφή κακής τράπεζας θα αναλάβει όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών, έριξε στο τραπέζι η Τρόικα. Η εταιρεία αυτή θα παραλάβει από τις τράπεζες όλα τα κακά δάνεια και θα αναλάβει να τα εισπράξει ή να ρευστοποιήσει τα υποθηκευμένα περιουσιακά στοιχεία σε διάστημα 18 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας. Αν και βασικός στόχος είναι να απεγκλωβίσει τις τράπεζες από τις επισφάλειες της Ελλάδας, είναι προφανές ότι τυχόν η υιοθέτηση μιας τέτοιας τακτικής θα επηρεάσει και αρκετούς Κύπριους, οι οποίοι έχουν δάνεια και λόγω συνθηκών δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν. Για να εφαρμοστεί η πρόταση της Τρόικας, χρειάζεται ειδική νομοθεσία, η οποία δύσκολα αναμένεται να περάσει από την κυβέρνηση αλλά και τη Βουλή. Χαμένη υπόθεση οι κάτοχοι χρεογράφων. Βοήθεια θα δοθεί μόνο σε βιώσιμες τράπεζες, να κλείσουν καταστήματα, να γίνουν πιο μικρές. Υπό τον έλεγχο της κεντρικής και τα συνεργατικά υπάρχουν κενά στην εποπτεία της κεντρικής. Σκανδαλώδης χειρισμοί στο τμήμα Γεωργίας, από δωρεάν 1.300 ευρώ, 20 λεπτή ομιλία. Τι λέει? Ο εμπειρογνώμονας προσελήφθηκε για την Προεδρία της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας με αμοιβή 113.000 ευρώ για 8 μήνες. Γιατί δεν με παίρνουν εμένα, θα παίρνω λιγότερα. Ελέο Προεδρίας κλήθηκε, λέει, από το τμήμα Γεωργίας να μιλήσει σε ημερίδα με αμοιβή που καθόρισε ο ίδιος. Η απόσυρση της αρχικής επιστολής για κάλυψη των εξόδων από τη σύμβασή του προκαλεί ερωτηματικά. Ρίχνω τις τιμές, αγαπητοί, θέλω τα μισά και δέχομαι. Δυσί, φροντιστήριο στον Μαυρίδη. Πανικό προκάλεσαν χθες στο Δυσί δηλώσεις του Μάριου Μαυρίδη. Νέες οδηγίες στους βουλευτές για όσα πρέπει να λένε ή να μην λένε. Έδωσαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βασιλικό, αφιπηρέτησε αλλά έμεινε. Υγεία, η ύπουλη σύψη. Κάθε άλλο παρά αθώα η ταινία που προκάλεσε ξεσηκωμό, άγνωστη παραμένει ακόμα, λέει, ταυτότητα των ανθρώπων πίσω από την αεραστεχνική ταινία με τίτλο «Η αθωότητα των μουσουλμάνων», τρέιλερ της οποίας κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και προκάλεσε οργή στον μουσουλμανικό κόσμο. Τα δύο επεισόδια εξαπλώθηκαν χθες στην Ιεμένη. Ανακούφιση και προσμονή, ζήτησε άμεση αποφυλάκιση, βρήκε ευκαιρία. Θα πνιγώ. Η σκορδέλη. Αυτά και από τον πολίτη. Αφήνουμε και τον πολίτη, πάμε στη σημερινή. Σαρωτικές αλλαγές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το δεύτερο μέρος του εγγράφου με τα μέτρα της Τρόικας για τη χώρα μας. Μετέωρο το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό σύστημα. Κατάργηση της ΣΑΤΑ και στον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικοποίηση των κυπριακών αερογραμμών και μερική ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ, καθώς και μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, με στόχο το σχέδιο συντάξεων των δημόσιων υπαλλήλων να συνάδει με αυτό του ιδιωτικού τομέα, να αποθαρρύνει την πρόωρη αφιπηρέτηση και να μειώνει τις συντάξεις που ξεπερνούν τον μέσο μισθό, προτείνει η Τρόικα. Η ιστοσελίδα In Business News αποκάλυψε χθες νέα στοιχεία της 20ης έκθεσης του προσχεδίου του Μνημονίου, σύμφωνα με τα οποία ζητείται συνέχιση της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης ώστε να μειωθεί το δημόσιο χρέος το συντομότερο δυνατό. Επίσης, ζητείται η μείωση του ελλείμματος στο 4% του ΑΕΠ το 2012 και στο 2,5% το 2013. Διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ώστε μέχρι το 2015 να δημιουργηθεί ισορροπημένος προϋπολογισμός. Η Τρόικα ζητεί επίσης αναδιάρθρωση του τομέα υγείας, ψήφιση νομοθεσίας για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και δημιουργία ανεξάρτητης αρχής διαχείρισης δημόσιου χρέους. Για τις τράπεζες, μεταξύ άλλων, ζητείται, όπως διατηρούν τουλάχιστον 70% των δείκτη ρευστότητας σε ξένο συνάλλαγμα και 20% σε ευρώ. Και άλλα τα οποία τα έχετε ακούσει, θα τα ξανασυζητήσουμε. Έδειξε κατανόηση η Λαγκάρντ. Άναψε φωτιές σε κόμματα και συντεχνίες στο προσχέδιο. Συλλογική διαβούλευση των μέτρων ζητεί η αντιπολίτευση. Θα πορευτούμε συνενωτικά, απαντά η κυβέρνηση. Θα συμφωνηθεί το συντομότερο, δηλώνει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, επί υποδόσης πολέμου σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αναπροσαρμόζουν τον προϋπολογισμό του στα κυπριακά νοικοκυριά, αγωνατίζουν από την ακρίβεια και τις συνεχείς αυξήσεις στις καταναλωτές. Θέματα από τη σημερινή. Αφήνουμε και τη σημερινή, πάμε στην αλήθεια. Λαγκάρντ προς Χριστόφια. Κάντε προσφυγή στο μηχανισμό. Το πότε σκοπεύει η Κύπρος να υποβάλει επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να ενταχθεί στο μηχανισμό στήριξης, ζήτησε να πληροφορηθεί η Κριστίν Λαγκάρντ από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Κύπρος δεν έχει προσφύγει ακόμα επίσημα, αλλά αιτήθηκε αποστολή της Τρόικας για συζήτηση και διαβούλευση. Το θέμα της διαρροής του εγγράφου με τις προτάσεις της Τρόικας, που δυσαρέστησε πολύ την Κομισιόν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φέρεται να ήγερε στον κύριο Χριστόφια χθες βράδυ, Γενική Διευθύντρια του Ταμείου. Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με Κύπρο και Ελλάδα στην ατζέντα. Σε 4 εστιατόρια, 690.000 ευρώ για την Πιαλέ Πασά. Και τώρα, λέει, μια εκπομπή για τα μέτρα της Τρόικας. Για την παρακολούθηση της εκπομπής απαιτείται γονική συνένεση στο σκίτσο του Γιώργου Μητίδη. Αντιλαμβάνεστε τι θέλει να πει. Στις Βρυξέλλες, διπλωματικό επεισόδιο. Η δίκη για το Μαρί, πως έμαθε για το θάνατο του γιου, την τραγική αυτή κατάθεση του Μιχάλη Θεοφύλου. Αφήνουμε και την αλήθεια στην άκρη, περνούμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Χαραυγή. Τα είπαν Χριστόφιας Λαγκάρντ, κατανόηση στις ανησυχίες της Κύπρου έδειξε η διευθύντρια του Δουνουτού, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ευήκον ους στις ανησυχίες της Κύπρου φαίνεται να έτεινε η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη χθεσινοβραδινή της συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια στο Προεδρικό Μέγαρο. Η κυρία Λαγκάρντ χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική τη συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο Χριστόφια, λέγοντας πως ήταν μια καλή ευκαιρία για να ακούσω τις ανησυχίες τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος μίλησε για πολύ θερμή συνάντηση, σημειώνοντας πως η κυρία Λαγκάρντ άκουσε με πολύ προσοχή τις θέσεις της Κύπρου. Η διευθύντρια του Δούνου του συμφώνησε ότι το κύριο πρόβλημα της κυπριακής οικονομίας προέρχεται από τις τράπεζες, ενώ έδειξε κατανόηση στη φιλοσοφία του Προέδρου ότι τα αυστηρά και μονόπλευρα μέτρα λιτότητας οδηγούν σε περαιτέρω ύφεση. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σαρλή και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκος Δημητριάδης. Όχι άλλες μεταλλάξεις και πειραματισμούς, εδώ πάλι αγκαλιά ο Σταύρος ο Μαλάς, χρόνια πολλά είπαμε, γιορτάζει, σε περιοδία προφανώς, έτσι φαίνεται, με έναν ηλικιωμένο. Έχουμε την ποιότητα και τη δυναμική για την νίκη Λάζαρη η Ομόνια, ικανοποίηση για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είπαμε κάποια σχολεία, Υπουργέ μου, όπως το Δημοτικό Έγκομης, μου λέγανε χθες ότι δεν έχει βιβλία και διευθυντή. Αλλάζουμε, πάμε στο Sport Day. Καταστροφή. Δυνατή για το πρωτάθλημα. Είναι φυσιολογικό να πιστεύουν ότι φέτος η ομάδα είναι υποδεέστερη από πέρσι, αλλά θα αποδειχθεί καλή ομάδα στο τέλος και γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πάτε καλά και λέτε ότι είναι υποδεέστερη μετά. Γιατί? Πρέπει να δοθεί ένα τέλος, είπε με θυμό και απογοήτευση ο πρόεδρος της εταιρείας Φίβο Ερωτοκρήτου. Οικονομικά στο κόκκινο οι προσπάθειες. Νεόφυτος Λάρκου να μείνουμε ανεπηρέαστοι. Αλάμπι. Θα δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε για το καλό της Ομόνιας. Έτσι τον λένε, ρε. Αλαμπή. Πού να τον ξέρω, Λάζα, σου ξέρει αυτό. Πάμε και στο Goal News. Ανηλές σφυροκόπημα. Το σωματείο από Έλα ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει την προσφυγή στην ΑΔΕΑ, αλλά ο πρόεδρος της εταιρείας άστραψε και βρόντιξε. Ο Γιοβάνοβιτς ύψωσε ασπίδα προστασίας για τους παίκτες του. Μ' αρέσει. Λαύρος κάτω του σωματείου και ιδιαίτερα του Χριστόφορου Ποταμή, το Φίβο Ερωτοκρήτου. Για το που είναι τα λεφτά του Champions League, είπε: τα δείχνουμε στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ήταν ένα βαλτό σύνθημα, μέρος της λασπολογίας. Αφήνουμε και τον Goal News και πάμε στη City Free Muchti Press. Καρολίνα Πελενδρίτου, ωραίο εξώφυλλο. Our Silver Girl. Έτσι. Άλλη μια φορά μας έκανε υπερήφανους. Και την ευχαριστούμε βεβαίως, το κορίτσι μας. Πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με Χάρη Γεωργιάδη, Σταύρο Ευαγόρου που γιορτάζει, εδώ να δούμε τι γίνεται με το προσχέδιο, είδε το φως της δημοσιότητας, όλο το προσχέδιο της Τρόικας, να δούμε πώς σχολιάζουμε, πρώτη τοποθέτηση, μπορούμε να αποφύγουμε, τι μπορούμε να αποφύγουμε, πώς θα ορθοποδήσουμε, δεν υπάρχει καιρός για άλλες κουβέντες αλλά για πράξεις, σωστές αποφάσεις. Σε πολύ λίγο μαζί σας.